Συνεχίζουμε εδώ στον ηχό 99,8 και σας έχουμε την έκπληξη αυτή που περιμένετε όλοι σας και όλες σας. Μαζί μας είναι ο σεφ από το εστιατόριο Μπρούσκο, Χάρης Παπάζογλου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα σε έχουμε καλεσμένο. Μας έκανες βέβαια και μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη και αφορά το θέμα που θα συζητήσουμε και θα ακούσουν εκεί οι ακροατές μας. Αφορά τις μπάρες Δημητριακών. Μας έκανες λοιπόν την έκπληξη και μας έφερες μπάρες Δημητριακών να δοκιμάσουμε, οι οποίες να πούμε ότι εμείς τις λατρέψαμε και έχουν ήδη φαγωθεί. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω ότι είμαστε μια περιοχή η οποία αγαπάει το πρωινό. Σίγουρα όλες οι περιοχές αγαπάνε το πρωινό. Οι μπάρες Δημητριακών είναι ένα υγιεινό πρωινό που τώρα σιγά σιγά μπαίνει και στα σπίτια μας. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες φάσεις στη ζωή μας, οι οποίες έχουμε βαρεθεί να τρώμε και το τόστο το πρωί, έχουμε κουραστεί λίγο να τρώμε τα συνηθισμένα, οπότε θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να φτιάξουμε το πρωινό μας, να φτιάξουμε στο πρωινό μας κάτι διαφορετικό και να δοκιμάσουμε. Έτσι είναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Φανταστείτε να ξυπνάει η γυναίκα το πρωί, να φεύγει ο αγρότης για το θερμοκήπιο και να δίνει μια μπάρα Δημητριακών. Όχι, εντάξει, αστείο είναι αυτό που λέω. Σίγουρα είναι πολύ υγιεινές οι μπάρες. Έχουν βρώμη μέσα η συνταγή που θα δώσουμε και σε κρατάει χορτάτο. Δεν χρειάζεται δηλαδή, άμα να φας μια μπάρα το πρωί, δεν χρειάζεται μετά να πεινάς κατά τη διάρκεια του πρωινού. Θα φας μετά το μεσημεριανό μια καλή και είναι κάτι πολύ υγιεινό κιόλας. Και σε κρατάει πάνω απ' όλα. Ναι, γιατί σε κρατάει, το είδατε και μόνοι σας. Αυτό που δοκιμάσαμε ήταν πραγματικά πάρα πολύ χορταστικό και πολύ εύγευστο, εννοείται. Ναι, είναι πολύ νόστιμες. Είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι χορταστικές. Είναι πολύ χορταστικές, είναι νόστιμες, αρκεί να μπούμε στη διαδικασία να τις φτιάξουμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σε έχουμε φωνάξει εδώ για να μας πεις τη συνταγή που μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία, για το πρωινό μας. Ωραία. Καταρχάς να πούμε λίγα λόγια για τις μπάρες Δημητριακών. Ναι. Τι είναι? Υπάρχουν δύο ειδών μπάρες Δημητριακών. Υπάρχουν οι μπάρες Δημητριακών που είναι με cornflakes, με ξηρούς καρπούς και απλά τις βάζουμε σε μία μπασίνα μέσα και τις ανακατεύουμε με μέλι, με ταχίνι, με φυσικό βούτυρο και τις φτιάχνουμε. Αυτές είναι οι ομές μπάρες Δημητριακών και υπάρχουν και οι μπάρες Δημητριακών που θα δώσουμε εμείς στη συνταγή, οι οποίες είναι ψημένες στο φούρνο, οι οποίες περιέχουν αυγά, βούτυρο και ζάχαρη και ψήνονται μέσα στο φούρνο. Γι' αυτό λέω υπάρχουν δύο ειδών. Πιο έγευστες είναι αυτές που θα δώσουμε εμείς στη συνταγή. Πιο υγιεινές, που έχουν ξηρούς καρπούς, όχι ότι αυτές δεν είναι υγιεινές, γιατί περιέχουν δύο αυγά μέσα, περιέχει βούτυρο, εντάξει, δεν είναι κάτι ανθυγινό αυτό όταν, που έχουν μέσα. Ναι, όταν ακούει ο άλλος δύο αυγά και βούτυρο και ζάχαρη και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι παχυντικά, αλλά μιλάμε τώρα για... Ναι, για μια ποσότητα, ας πούμε, με ένα ταψί που θα βγάλει 15-20 μερίδες. Αν αναλογιστείτε την κάθε μερίδα, δηλαδή, ούτε 10 γραμμάρια ζάχαρη, 15 Μάλιστα. γραμμάρια ζάχαρη δεν έχει μέσα. Είναι πολύ ελάχιστο. Δηλαδή, εδώ πίνουμε τον καφέ μας και βάζουμε δύο κουταλιές ζάχαρη, είναι 50 γραμμάρια ζάχαρη που βάζουμε στον καφέ. Ναι. Αυτά, ας ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας. Καταρχάς να πούμε είναι πολύ εύκολη συνταγή. Δεν είναι καθόλου δύσκολη. Όλα τελικά τα βάζουμε στο μίξερ και γίνεται εκεί η διαδικασία. Αν δεν έχουμε μίξερ μπορούμε να τα κάνουμε και στο χέρι. Δεν είναι δύσκολο, αλλά καλύτερα είναι στο μίξερ για να ομογενοποιηθούν καλά τελικά, να χτυπηθεί καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη. Είναι πολύ σημαντικό να λιώσει καλά η ζάχαρη, να χτυπηθεί δηλαδή καλά με το βούτυρο και να λιώσει η ζάχαρη. Για να μην κρατσανίζει και να έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Θα φτιάξουμε μπάρες Δημητριακών με κράμπερι και λευκή σοκολάτα. Για τη συνταγή θέλουμε 200 γραμμάρια βούτυρο Lurpak. Καλό είναι να μην βάλουμε βιτάμ, γιατί το βιτάμ μυρίζει μέσα, να βάλουμε κάποιο ανάλατο βούτυρο. Ελαφρύ δηλαδή. Ελαφρύ, ναι. Πιστεύω το Lurpak είναι... Είναι πολύ καλό, ναι. Είναι πολύ καλό. 200 γραμμάρια ζάχαρη μαύρη, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, την οποία πρέπει να την έχουμε κόψει σε πολύ μικρά κομματάκια. 2 αυγά ολόκληρα, φρέσκα, 300 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, που λένε σούπερ μάρκετ βρώμης, στα σακουλάκια, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μία πρέζα αλάτι, μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Την γλυκόζη τη βάζουμε για να βγει μαλακό το προϊόν μέσα, να έχει υγρασία, να κρατήσει την υγρασία του μέσα. Είναι, ναι, πολύ σημαντική η γλυκόζη να μπει. 100 γραμμάρια αμύγδαλο αποφλοιωμένο,
ή μπορούμε να βάλουμε και καρύδια ό,τι θέλουμε, αλλά πιστεύω το αμύγδαλο πάει καλύτερα και με τη λευκή σοκολάτα και με το κράμπερι. Και 200 γραμμάρια κράμπερι. Τα κράμπερι τα πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Η κάθε συσκευασία νομίζω πρέπει να είναι 200-150 με 200 γραμμάρια που πουλάνε. Mm. Αν θέλουμε για κράμπερι, μπορούμε να βάλουμε σταφίδες. Σταφίδες μαύρες ή ξανθιές. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά το κράμπερι είναι πιο ωραίο στη γεύση και πιο υγιεινό. Λοιπόν, για την εκτέλεση βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο με τη μαύρη τη ζάχαρη και τα χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν. Μόλις αφρατέψουμε και έχει λιώσει η ζάχαρη και γίνει μια κρέμα, ρίχνουμε τα αυγά ένα-ένα μέσα και χτυπάμε για περίπου 2 λεπτά να αφρατέψουν τα αυγά. Μετά βάζουμε την κανέλα, το γαρίφαλο, τη γλυκόζη, το αλάτι και χτυπάμε για ένα λεπτό περίπου ακόμα και χαμηλώνουμε την ταχύτητα και ρίχνουμε μετά τη βρώμη μέσα, τα κράμπερι, τη λευκή σοκολάτα, το αμύγδαλο και στο τέλος ρίχνουμε το αλεύρι. Ναι. Και χτυπάμε για περίπου 2 με 3 λεπτά και σε σιγανή ταχύτητα μην πεταχτούν τα υλικά έξω. Και είναι έτοιμο. Θα δείτε ένα συμπαγές μείγμα. Δεν θα είναι πάρα πολύ ρευστό. Θα μπορείτε δηλαδή να το πλάσετε στο χέρι. Και αφού είναι έτοιμο το μείγμα, παίρνετε ένα τετράγωνο ταψάκι. Βάζετε μια λαδόκολα κάτω. Να πούμε ένα μυστικό. Τη λαδόκολα τη βάζουμε στο ταψί, δεν κολλάει. Μπορούμε να ρίψουμε λίγο με βούτυρο το ταψί από κάτω, να το βρέξουμε λιγάκι, είτε να βάλουμε λάδι οτιδήποτε για να κολλήσει η λαδόκολα. Είναι σημαντικό η λαδόκολα να είναι σταθερή στο ταψί. Έτσι ώστε να μπορούμε να το απλώσουμε. Να το απλώσουμε, μπράβο. Μετά βάζουμε το μείγμα πάνω από τη λαδόκολα και το απλώνουμε καλά-καλά, να είναι ομοιόμορφο, σε πάχος περίπου 1,5 εκατοστού να είναι. Θέλει να είναι χοντρή η μπάρα. Και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 12 λεπτά. Ναι. 12 με 15 λεπτά, αναλόγως και το φούρνο. Να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Αναλόγως τώρα και το φούρνο. Αυτό που μας έφερε εμάς να δοκιμάσουμε ήταν μαλακό. Ήταν ναι μεν συμπιεσμένο και όλα αυτά, αλλά ήταν μαλακό. Έτσι ακριβώς βγαίνει. Πώς θα καταλάβουμε αν είναι ψημένο ή δεν είναι. Δηλαδή πρέπει γύρω στα 12-15 λεπτά είναι. Αυτό συνήθως κάνει μια κρούστα από πάνω. Κάνει μια κρούστα, αλλά δεν θέλει παραπάνω. Άμα το ψήσουμε πάρα πολύ, θα τραγανίσει πολύ και δεν θα είναι ωραίο μετά στην υφή του. Θέλει περίπου να υπολογίσουμε 12 με 15 λεπτά, όχι παραπάνω. Ναι, ναι. Και είπες προθερμασμένος ο φούρνος. Να είναι ζεστός ο φούρνος, να είναι έτοιμος δηλαδή για να μπει μέσα. Μην το βάλουμε ας πούμε, και ανάψουμε εκείνη την ώρα το φούρνο. Σε κάποιους φούρνους καινούριους που είναι πολύ δυνατοί θέλει 12 λεπτά. Σε κάποιους άλλους παλιούς που χάνουν λιγάκι τη θερμότητα θέλουν 15 λεπτά. 15 λεπτά, εντάξει, είναι. Το βγάζουμε μετά από το φούρνο και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει περίπου καμιά ώρα. Θέλει να κρυώσει. Μία ώρα με μία μισή να κρυώσει εντελώς. Και αυτό θα δείτε, θα είναι ένα συμπαγές μείγμα, το κόβετε με το μαχαίρι στο σχήμα που θέλετε και το τρώτε. Εμένα αυτό που μου θύμισε πάντως ήταν, δηλαδή όσοι είναι φαν καρυδόπιτας, νομίζω θα το λατρέψουν. Και εκτός από αυτό είναι ακόμα πολύ πιο γευστικό από καρυδόπιτα, γιατί έχει τα κράμερς μέσα, έχει τη λευκή σοκολάτα, έχει το αμύγδαλο. Έχει το γαρίφαλο μέσα με την κανέλα που σε συνδυασμό με τη λευκή σοκολάτα και το κράμπερι δεν υπάρχει. Ταιριάζει πάρα πολύ η γεύση. Είναι κάτι. Το διαπιστώσαμε. Είναι η μόνη φορά που δεν μας έχεις ανοίξει την όρεξη, γιατί. Την έχω κλείσει με αυτό. Έχουμε πραγματικά, αισθανόμαστε πλήρης σχετικά με αυτό. Πραγματικά, αυτό που δοκιμάσαμε ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το στομάχι σου είναι γεμάτο με μια πολύ μικρή ποσότητα και είναι και σημαντικό το ότι μπορείς να τα προσφέρεις και στα παιδιά. Βέβαια, τώρα αυτό να πούμε πώς συντηρούνται οι μπάρες. Οι συγκεκριμένες μπάρες, επειδή έχουν αυγά μέσα, ψήνεται όμως το αυγό, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Μπορείς να τις συντηρήσεις εκτός ψυγείου σε ένα βάζο μέσα για 3 μέρες περίπου, 2 με 3 μέρες. Δεν παθαίνουν τίποτα και μία μέρα παραπάνω να μην δεν παθαίνει κάτι. Απλά πρέπει να είναι κλειστό το βάζο, να μην παίρνουν αέρα και ξεραθούν. Είτε αφού τις κόψουμε μπορούμε να τις βάλουμε σε μεμβράνη μία-μία και να τις βάλουμε στο ψυγείο, οι οποίες κρατάνε μία εβδομάδα, μία μισή. Και κάθε πρωί να βγάζουμε από μία μπάνα να την τρώμε, να τη δίνουμε στο παιδί μας, να την παίρνει σχολείο. Πιστεύω για τα παιδιά είναι καλύτερο το σνακ αυτό για να το παίρνουν κάθε πρωί σχολείο. Και τα κρατάει χορτάτα και είναι και γυνό κιόλα και έχει και ωραία συστατικά μέσα. Και θα ζηλεύουν και τα άλλα παιδιά. Εντάξει, θα τους δώσουμε θα τους δώσουμε συνταγή, αυτό είναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Εμείς είμαστε κατά ενθουσιασμένοι που μας έκανες αυτή τη μικρή έκπληξη σήμερα. Δεν το περιμέναμε. Να τους δοκιμάσετε όπως και δίποτε. Αξίζει ο κόπος. Και πόσο μάλλον το ότι μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις κάτι δικό σου και να το προσφέρεις σε αυτούς που αγαπάς. Να τους δοκιμάσει ο κόσμος, είναι τέλειες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Από το εστιατόριο Μπρούσκο, είπαμε ο Χάρης Παπάζογλου. Τις συνταγές που μου δίνουμε εδώ δεν κυκλοφορούν πουθενά. Οπότε μην πάτε στο εστιατόριο Μπρούσκο και ζητήσετε μπάριση το οτιδήποτε έχουμε φτιάξει εδώ. Είναι μόνο για τις ακροατές του ήχο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον ήχο 99,8. Χάρη, σε ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη φορά.